της αγωνίας της καθημερινής του κάθε πολίτη, του νέου, για μια ζωή αξιοπρέπειας και προοπτικής. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια χώρα χαμηλών προσδοκιών. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να θεωρεί ότι η επιδοματική πολιτική που ασκεί τους τελευταίους μήνες είναι αντίδωρο σε μια στρεβλή, ιδεολειπτική και άδικη πολιτική που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Περάσαμε μια πανδημία. Πού είναι οι μεγάλες αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Πού είναι οι μεγάλες αλλαγές στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος, ώστε ο λαός να νιώσει την αξία μιας προσπάθειας που κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα? Ανταυτού, σκάνδαλα, πελατειακά δίκτυα και βέβαια πάντα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προσπαθούν να φτιασιδώσουν την εικόνα του κύριου Μητσοτάκη. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πρόσχερα μπροστά στη λαϊκή ετοιμιγορία. Είμαι σίγουρος ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές το μήνυμα θα είναι σκληρό για αυτούς που περιφρονούν το λαό, για αυτούς που περιφρονούν το δημόσιο συμφέρον, για αυτούς που νομίζουν ότι θα μένουν κυβερνητικά όρθιοι γιατί μπορεί να επιστρέψει ο Τσίπρας. Όχι! Θα φύγει ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας και αυτό είναι το στίχημα της δημοκρατικής παράτασης. Καλή κυβέρνηση, δημοκρατική, προοδευτική, ρεαλιστική, η οποία θα μιλάει στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος, που θα γεννήσει μια νέα ελπίδα, μια ελπίδα ενότητας και ομοψυχίας. Δεν θα αφήσουμε τους δημοκρατικούς πολίτες όμοιρους της τοξικότητας που πολλαπλασιάζει τα καθημερινά τους προβλήματα. Πολλές φορές έχει μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης για σταθερότητα και ο κύριος Τσίπρας για πρόοδο. Δεν είναι πρόοδο το σφιχταγκάλιασμα, το καθημερινό ταγκό, η συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον κύριο Καμένο. Δεν είναι πρόοδο οι αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν είναι πρόοδο το δηλητήριο στην κοινωνία, η φορολογική αφέμαξη της μεσαίας τάξης και βέβαια τα επιδόματα με το βλέμμα στην κάλπη, η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης με πελατειακούς όρους ως εργαλείο που αντί να δίνει προκοπή γιγαντώνει τους ημέτερους. Ξέρετε, προηγουμένως είχα μία συζήτηση με τα στελέχη μας λίγο παρακάτω από εδώ και τους έλεγα πόσο ισχυρά χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Συζητούσαμε για τον αγροτικό τομέα, για τις αγωνίες που έχει ο νομός σας, για την ανάγκη για αδερφικά έργα. Διότι όπως μιλάμε σήμερα για την κρίση της ενέργειας, το κόστος ενέργειας στην καθημερινότητα του αγρότη, του ιδιώτη, του μεταποιητή, θα μιλάμε σε λίγα χρόνια για το κόστος σε άλλους φυσικούς πόρους, όπως είναι η υδάτινη πόρη. Ποια έργα έγιναν στο νομό σας από αυτά που έχουν εξαγγείλει? Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης να μην είναι εργαλείο που θα φτιάξει πρωτοβάθμια υγεία ισχυρή σε όλη την Ελλάδα? Να ανασυγκροτήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας που οραματίστηκε το ΠΑΣΟΚ, δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης να μην φτιάξει ένα δίκτυο ενεργειακό που να μπορούν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι μεταποιητές μας να κάνουν εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες και να καταναλώνουν το ρεύμα που οι ίδιοι παράγουν και όχι σήμερα να φοβούνται ποιος είναι ο επόμενος λογαριασμός? Και μάλιστα, αντί να πληρώνουμε τιμές ούτε καν στο επίπεδο του κλιματιστηρίου ενέργειας, να πληρώνουμε υπερδιπλάσιες τιμές, διότι το πλαφόν στην οικοδερική που δεν έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία είναι πλαφόν της εσωτέρδειας ισχυρών συμφερόντων. Διότι εσείς παίρνετε ένα τιμολόγιο χαμηλότερο, σε χαμηλότερη τιμή, αλλά τα υπόλοιπα χρήματα της διαφοράς από την ηλιακή τιμή τα πληρώνετε εσείς οι ίδιοι πάλι με τους φόρους σας. Ποια λοιπόν κοινωνική δικαιοσύνη? Αν λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης το χρησιμοποιούσαμε για ένα σύγχρονο δίκτυο υψίζεσαι θεσιμότητας στο λεκανοπέδιο, θα είχαμε χιλιάδες φωτοβολταϊκά συστέγες και στις περιοχές της περιφέρειας, οι ενεργειακές κοινότητες κτηνοτρόφων παραγωγών αλλά και μικρών δήμων θα μπορούσαν να είναι η δίκαιη μετάβαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να μην υπάρχει ενεργειακή φτώχεια και να νιώθουν οι πολίτες ότι τα χρήματα αυτά που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έγιναν ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ για να χαϊδέψει η Νέα Δημοκρατία τα δικά της παιδιά ή ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, αλλά έγινε μια κεντρική πολιτική ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας με το μάτι στραμμένο στο κόστος ζωής. Και θέλω να υπογραμμίσω το κόστος ζωής, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα της εποχής μας. Πόσα παιδιά σας και πόσα εγγόνια σας δεν κάνουν επιλογές, όπως συζήτησα το μεσημέρι στο τμήμα, το ανώτατο τμήμα της διοίκησης, το οποίο υπάρχει στο νομό σας. Πόσα παιδιά δεν κάνουν επιλογές που δεν είναι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν, αλλά είναι αυτό που σηκώνει το πορτοφόλι της οικογένειάς τους. Πόσα παιδιά επιλέγουν μια σχολή κοντά στο σπίτι τους, κοντά στην οικογένειά τους, διότι δεν μπορεί ο γονιός τους να πληρώσει ένα ενίκιο και την καθημερινότητά τους σε ένα άλλο μέρος μακριά από τον τόπο καταγωγής. Εμείς είμαστε σοσιαλιστές. Και αυτό που έκανε το Πασόκ τη δεκαετία του 80 είναι το μεγαλύτερο όπλο κοινωνικής κινητικότητας, να είναι η δημόσια παιδεία. Να μπορεί το παιδί του κτηνοτρόφου και του αγρότη, του φτωχότερου Έλληνα, να γίνει μηχανικός, γιατρός, επιστήμονας, να μπορεί να παράξει πλούτο, να κάνει οικογένεια και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Σήμερα γιατί πήγαμε τόσα χρόνια πίσω και να κάνουμε οικονομικές επιλογές για τα θέματα που αφορούν τη δημιουργία και το μέλλον των νεότερων γενεών?